Είναι μια περίεργη συγκυρία αυτή που θα κάνουμε τη συζήτησή μας σήμερα. Η συγκυρία δεν είναι ότι ακούγεται μόνο πολύ τελευταία «Έλα μωρέ, η Ελλάδα μια χούντα χρειάζεται», όσο και αν αυτό μας σηκώνει λίγο την τρίχα. Όχι σε όλους από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς όχι σε όλους. Είναι η συγκυρία των γαλλικών εκλογών και του ποσοστού που έφερε η Μάριν Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Και όπου και εκεί ακούμε συνεχώς «Έλα μωρέ, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι ίδια με τον πατέρα της, είναι άλλο πράγμα τώρα, διαφορετικό». Τα 50 χρόνια αυτά, λοιπόν, από την χούντα των συνταγματαρχών στη χώρα μας, έρχονται σε μια συγκυρία που οι ακροδεξιές ιδέες όχι μόνο ανεβαίνουν δημοσκοπικά και εκλογικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά γίνεται αυτό που λέμε, γίνονται κοινοτυπία. Διεισδύουν στα στρώματα τα κοινωνικά, διεισδύουν σε ιδέες, σε απόψεις, σε συμπεριφορές, σε πολλά τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση που κάνουμε σήμερα εδώ. Και διαλέξαμε τους ομιλητές μας να είναι ειδικοί σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι, όπως ας πούμε για τα οικονομικά της Χούντας. Δεν ακούμε ποτέ. Αν ακούσετε τι κυκλοφορεί στο γύρω-γύρω στον κόσμο, τι πιστεύει ο κόσμος, πιστεύει ότι στη Χούντα περνάγαμε καλά οικονομικά, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην υπήρχαν ελευθερίες ατομικές πολλές, αλλά τουλάχιστον οικονομικά είμαστε μια χαρά. Έχουμε κόσμο λοιπόν εδώ, ο οποίος τα επιχειρήματα αυτά θα τα γυρίσει. Να ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Ηλία Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι ο μόνιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιδεολογία στην ουσία της 21ης Απριλίου, πολιτικός κόσμος και δικτατορία.